δέλτα κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Κορινθίους α, δέλτα 1. 4-1, σελίς 1009. Κορινθίους α, δέλτα 1. Ούτως, ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, το δε επίλοιπον ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός, καλός και φρόνιμος οικονόμος. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηθιμών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ εγώ ίδιος ανακρίνω τον εαυτό μου. Διότι η συνείδησή μου δε μελέχει σουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού έως αν έλθει ο Κύριος. Ώστις και θέλει φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις έκαστον από του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, υπηρέτης του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει είμαι υπηρέτης του Χριστού, υπηρέτης του Ευαγγελίου και υπηρέτης της Εκκλησίας. Αλλά όλα αυτά σημαίνουν υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Και έχει γνώση ότι είναι και οικονόμος των μυστικών βουλών, των μυστηρίων, των μυστικών απόψεων, θελήσεων και του μυστικού φρονήματος του Θεού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν είναι υπηρέτης ή οικονόμος, αλλά εάν είναι φρόνιμος και πιστός δούλος στα μάτια του Θεού. Υπάρχει οικονόμος φρόνιμος και πιστός, υπάρχει και πονηρός. Οικονόμος ξέρουμε ότι είμαστε. Οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού ξέρουμε ότι είμαστε. Πρέπει όμως να γνωρίσουμε αν είμαστε και πιστός και φρόνιμος δούλος ή πονηρός δούλος. Να το γνωρίσουμε, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μας το πει αυτό. Γι' αυτό και λέει εγώ θεωρώ πολύ μικρό να ανακριθώ, δηλαδή να με γνωρίζει κάποιος που δεν γίνεται. Αλλά ούτε κι εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου δεν τον γνωρίζω. Γιατί? Γιατί η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, σου δεν. Ό,τι με έλεγχε το διόρθωσα ή το διορθώνω. Άρα με δεν με ελέγχει, σου δεν. Όμως αυτό δεν είναι το κρίσιμο σημείο. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος με γνωρίζει πραγματικά. Γι' αυτό κανέναν μην κρίνεται για τίποτα. Γιατί είναι λανθασμένη η κρίση μας. Ούτε και τον εαυτό μας. Να αυτοδικαιωνόμαστε και να λέμε αφού η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου, δεν είμαι πάρα πολύ καλός. Πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, όταν μετανοώ και επιστρέφω, για μένα τον ελάχιστο λέω, και ζητάω συγχώρεση από το Θεό, δεν με ελέγχει η συνείδησή μου σου δεν, αφού όλα τα έχω φέρει στο Θεό. Όλα τα έχει καθαρίσει ο Χριστός με το αίμα του. Αλλά όμως η Γραφή λέει υπάρχουν και κρύφια αμαρτήματα τα οποία δεν γνωρίζω. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος με γνωρίζει είναι ο Θεός. Γι' αυτό μην κρίνεις κανέναν. Και μάλιστα αυστηρά, αντιθέτως μακροθύμησε, δικαιολόγησε. Μην κατηγορείς κανέναν και μάλιστα αυστηρά επένεσαι. Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα. Δεν μπορεί να έχει όλα τα κακά. Αλλά και όλα τα κακά να έχει, να ξέρεις ότι είναι παιδί του Θεού. Επένεσαι τον. Βοήθησε τον. Στήριξε τον. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που θα έρθει ο Κύριος και τότε θα φέρει σε φως όλα τα κρυπτά του σκότους στη ζωή του καθενός μας. Τώρα τα κρύβουμε εμείς στο σκοτάδι ή τα έχουμε ξεχάσει στο σκοτάδι. Θεός όμως θα τα φέρει όλα στο φως και θα φανερώσει και τις επιθυμίες της καρδιάς μας, τη φιλαυτία μας, δηλαδή εγώ εαυτούλης μου, το φανερώσει ο Θεός.
Εγώ και η γυναίκα μου το φανερώσει ο Θεός. Εγώ και η οικογένειά μου θα το φανερώσει ο Θεός. Εγώ και η εκκλησία της Κηδισιάς, μόνο αυτή θα το φανερώσει ο Θεός. Και τι ωραία που θα είναι, αδερφοί, να φανερώσει την πατρική αγάπη που μας χάρισε ο Θεός στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου και την οποία τη διατηρούμε εξητώντας την, επιθυμώντας την, επιποθούντες να πλημμυρίζει ο Θεός με την αγάπη Του την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Να μην ζητάμε άλλα πράγματα μάταια για τα οποία θα έρθει η κρίση και η οργή του Θεού, αλλά να ζητάμε: Θεέ μου, πλημμύρισε την καρδιά μου με πατρική αγάπη για τον αδελφόν αυτόν που δεν τον χωνεύω. Τον χωνεύω, πλημμύρισε την καρδιά μου με πατρική αγάπη. Πλημμύρισε την καρδιά μου με πατρική αγάπη για τον αδελφό που ταλαιπωρείται, που πνίγεται, που χάνεται. Αφαίρεσε την αδιαφορία και την αμεριμνησία μου. Τότε θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών μας. Και τότε ο έπαινος δεν θα είναι από τους ανθρώπους, αλλά θα είναι από το Θεό. Τι να το κάνω, αδερφοί, να με πενέσει κάποιος και ο Θεός να μου πει: Δεν τρέπεσαι λίγο? Και τι ωραίο θα είναι να μου πει ο Θεός: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, έστω και αν οι άνθρωποι μου λένε οτιδήποτε και με ονειδίζουν. Γι' αυτό, αδερφοί, μη φοβόμαστε τους ανθρώπους. Το Θεό να φοβόμαστε. Μη μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι τι λένε. Είτε καλό είτε κακό, δεν μας προσθέτει ούτε μας αφαιρεί. Ο Θεός τι λέει για μας. Και να πηγαίνουμε να Τον ρωτάμε: Πώς με βλέπεις, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Διόρθωσέ με. Αλλά ιδιαιτέρως σας παρακαλώ να ζητάμε από το Θεό να πλημμυρίζει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου με την πατρική Του αγάπη. Γιατί αυτό θα μας συστήσει τελικά και μας συστήνει σε όλες τις δυνάμεις του ουρανού. Τώρα λοιπόν, με αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της μετάνοιας και της ταπείνωσης, το πνεύμα της αγάπης και της ευγνωμοσύνης στο Θεό, ας σηκωθούμε, να σταθούμε με φόβο και με τρόμο εργαζόμενοι τη σωτηρία μας, με σέβας και με βλάβια στην παρουσία του Θεού, για να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο και η γραφή δε δύναται να αναιρεθεί. Το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού, δεν είναι σύμβολο, είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Άρτος τον οποίον κόμπτομεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Αλλά το πιο σημαντικό, διότι εις άρτος εν σώμα είμεθα οι πολλοί. Είμεθα. Εις άρτος είναι, εν σώμα είμεθα. Ή έχουμε απορρίψει κάποιον και δεν τον θεωρούμε μέλος του σώματος του Χριστού όπως είμαστε κι εμείς? Διότι εις άρτος εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Αμήν. Τώρα σας παρακαλώ όλοι να προσευχηθούμε, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε από το Θεό χάρη και έλεος με το αίμα του Χριστού να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας πλύνει και να μας καταστήσει αξίους να λάβουμε μέρος προσευλογία στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ας έρθουν, σας παρακαλώ, 8 πρεσβύτεροι.